ο οποίος είναι εδώ δίπλα μου. Coach, δεχτήκατε την ήττα στο χειρότερο δυνατό σημείο. Χάσατε το πρωτάθλημα στην έδρα σας, αντιλαμβάνομαι είναι δύσκολη στιγμή. Πώς είναι οι σκέψεις δικές σου, τι θέλεις να πεις με το τέλος αυτής της σεζόν? Φυσικά, αρχήν να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Να δώσω, λέω, τα συγχαρητήριά μου στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και στους παίχτες και στους προπονητές, σε όλους. Σίγουρα μας στεναχωρεί με τον τρόπο που κλείνει η χρονιά. Ήταν μια συναρπαστική σειρά. Νομίζω τα τελευταία χρόνια έχει καιρό να δούμε τέτοια σειρά. Όλα τα παιχνίδια, ειδικά και το τελευταίο σήμερα. Μια χρονιά την οποία ξεκινήσαμε φανταστικά, κάναμε κάτι το τρομερό. Αλλά σίγουρα στο τέλος δεν την κλείσαμε με τον τρόπο που όλοι θέλαμε, με βάση τους στόχους που βάλαμε όπως ξεκινήσουμε. Εντάξει. Μπορούμε να κάνουμε έτσι μια ανακεφαλαίωση στη σεζόν, να πούμε ότι ο Δήμαρχος Τροβόλου, ο κ. Παπαχαλάμου, έδωσε τα μεταλλεία στους φιναλείς, είσοδο στους ομίλους του Basketball Champions League, είτε στον τελικό κυπέλλου, είτε στους τελικούς στο play-off. Πώς είναι το τέλος της χρονιάς? Εντάξει, σίγουρα πετύχαμε κάτι ιστορικό, όμως αυτό ήταν κάτι που έγινε στην αρχή της χρονιάς. Πάντα μένει η τελευταία γεύση. Είμαστε σίγουρα στεναχωρημένοι. Πρωταρχικός μας στόχος ήταν το πρωτάθλημα. Θέλω να συγχαρώ και τους δικούς μου τους παίχτες για την πολύ καλή προσπάθεια που έκαναν όλη τη χρονιά φέτος. Και εντάξει, μπάσκετ είναι, η ζωή συνεχίζεται, υπάρχει επόμενη μέρα. Κάποτε κερδίζεις, κάποτε χάνεις. Πρέπει να το αποδεχτείς, να βρεις τις δυνάμεις σου, να βελτιωθείς, να προχωρείς. Coach, ευχαριστώ πολύ. Και να σας συγχαρούμε για όλη την πορεία φέτος, καλά και για τον υποτικό τρόπο που δεχτήκατε το σημερινό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ.